Έλενα, από εσένα θα ξεκινήσουμε, γιατί η φερόμενη ως δράστης έχει ήδη φτάσει στην Ευελπίδων. Πριν από λίγα λεπτά, Νίκη, έφτασε η 35χρονη, προσήχθη στην εισαγγελία στο πλαίσιο του αυτοφόρου για το αδίκημα της απήθειας, το οποίο προέκυψε κατά την προσαγωγή της το πρωί ως ύποπτη στην ασφάλεια. Βρίσκεται αυτή την ώρα στο γραφείο του εισαγγελέα. Να σου πω ότι μόλις έφτασε εδώ, φορούσε χειρουργική μάσκα και τρέχοντας συνοδεία αστυνομικών. Μπήκε μέσα στο γραφείο του εισαγγελέα, παραμένει μέχρι αυτή την ώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η ποινική δίωξη που πρόκειται να της ασκηθεί είναι για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Στη συνέχεια θα εκδοθεί σε βάρος της ένταλμα σύλληψης, θα οδηγηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της. Να σου πω ότι σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για ποιο λόγο έκανε την επίθεση, δεν απάντησε κάτι. Θα έχουμε μια δήλωση ωστόσο του κυρίου Κεχαγιώτη. Γιόγλου, που είναι ο δικηγόρος της, μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Μίλησα μαζί της μόνο τηλεφωνικά. Μου είπε ότι δεν έχει καταθέσει και ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Είναι το μόνο το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.